Αύριο στο Extra θα δείτε ένα φοβερό ρεπορτάζ από το Hollywood για τις γυναίκες που πήραν τα πάνω τους και ξεπέρασαν τους άντρες στάρ. Η γυναίκα γενικώς είναι στα πάνω της αυτόν τον καιρό. Από τη σεξουαλική παρενόχληση του Michael Douglas στη νέα ταινία μέχρι την εγκυμοσύνη του Schwarzenegger. Θα δείτε ακόμη πρεμιέρες από τα Δειλινά μέχρι τον Γκάζι, τις νέες ταινίες όπως τις παρουσιάζει η Ροζίτα Σόχου και πάρτι για τα top models. Καθίστε τώρα να δούμε μόδα που μας έρχεται απ' έξω, μια που οι Έλληνες σχεδιαστές ακόμη ετοιμάζονται. Και γι' αυτό και εμείς οι φτωχές είμαστε χωρίς δουλειά. Ο χρόνος έχει 4 εποχές και η μία διαδέχεται την άλλη χρόνια τώρα. Άνοιξε 95 λοιπόν και συντηρητικά ταγιέρ, αλλά και μαύρα σεξ εξόπλατα. Πιστεύω να έχετε θέρμανση και να μην ξεπαγιάσει το κορίτσι που μπαίνει στο σπίτι σας. Και κάτι σε λευκό. Πρώτο, με διαφορά στήθους. Τίποτα δεν είναι κρυφό στη μόδα. Υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο που λέει ο λαός. Και μαύρα τα γέρια τις πιο επιθετικές γυναίκες. Μαύρο διαφανές με κορμάκι για κορμάρες. Και κάτι σαν νυχτικό. Αυτά είναι για νυχτερινές εξόδους. Γυρίζεις κουρασμένη και πέφτεις κατευθείαν στο κρεβάτι. Να γδύνεσαι τώρα. Να ένα καταπληκτικό φόρεμα. Εσείς μπορείτε να το φορέσετε και χωρίς να βαφτείτε μαύρη. Και αυτό φοριέται και με χτελισμένο μαλλί. Καλά, περιμένετε, μην τρέχετε αμέσως να τα αγοράσετε. Μέχρι την άνοιξη έχουμε καιρό. Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Οι έσχατοι όμως δεν μπήκαν μέσα. Μιλάμε για το πάρτι του Kiss FM στα Μαμούνια. Μόνο μας πετύχει και αναξίνησε. Πολλοί πήγαν, έγινε χαμός, δείτε πώς. Παραλίγο να βουλιάξει βουλιαγμένης από τον κόσμο που είχε μαζευτεί εντός και εκτός Μαμουνίων. Σήμερα Τετάρτη και μου φαίνεται σαν Σάββατο βράδυ, ξέρετε τι εννοώ. Ναι, και ο Ίζη Κουτιέλη είναι αδύνατος, αλλά μοιάζει παχής. Το τι στριμωξίδι έπεσε δεν λέγεται. Ελπίζω πως ναι. Ευτυχώς είχαν συγχρονιστεί τέλεια και κάθε φορά που κάποιος σήκωνε το χέρι του να πιει το ποτό του, έπιναν και οι άλλοι το δικό τους. Πολλοί βέβαια υποφελήθηκαν από την κατάσταση. Να φανταστείτε ότι για να πάω από το ένα μπαρ στο άλλο, πέρασα από 40 χέρια. Αλήθεια, γιατί τέτοιο κόλλημα με τον Γκις. Παίζουμε μουσική μόνο. 24 ώρες 24. Φοβερό ρεπερτόριο. Χάρη τη δική μας γνώσης, τις δικές μας γνώσεις και την εμπειρία που έχουμε τόσα χρόνια αποκτήσει, 3 δεκαετίες σχεδόν στο ραδιόφωνο. Άλλος 2, άλλος 3. Εγώ 1. Άσε που νομίζουν ότι έχουν πάρει όλη την αφρόκρεμα των ακροατών. Τα πρόσωπα των παιδιών που μας τιμούμε την παρουσία τους στο πάρτι είναι απόλυτα καθαρά. Δηλαδή γλυκά. Σαν το δικό μου, ας πούμε. Μου φαίνεται πως αυτό ήταν σπόντα για την κούκλα δίπλα του. Είμαι συνάδελφος του Kiss FM. Είναι η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Βέβαια σήμερα θα υποφεληθώ να δραστηριοποιηθώ, γιατί λείπει η γυναίκα μου, η Μάγκη, έχει πάει στη Ρώμη. Για επαγγελματικούς λόγους, για 3 μέρες με τη μαμά. Και πιστεύω ότι σήμερα δεν θα φύγω μόνος μου. Πρέπει να τον έτσι φιλοδοξώ. Το εύχομαι. Τελικά η μαγεία του ραδιοφώνου καλά κρατεί. Είναι το παιχνίδι το ραδιοφωνικό. Μετά στο μπαλάκι και σου έρχεται.
Τους λες ότι θα ετοιμάσουμε ένα πάρτι για εσάς, η είσοδος είναι πάντα εντελώς δωρεάν. Θα δείτε αυτό το συγκρότημα, θα δείτε το άλλο, θα περάσουμε ωραία και έρχεται ο κόσμος. Μπορείτε να φανταστείτε τι σκέφτονται οι έξω για τους μέσα. Όπως μάθαμε από τους υπεύθυνους του Kiss, το επόμενο πάρτι θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, αρκεί να μην έχει αγώνα εκείνη την ημέρα. Κάτι μου στέλνει να πει δε σπίνης Wakefield. This is Wakefield and I'm here with you on Extra and I wish you all the best because this is the program. Εσείς κύριε Τσαουσόπουλε. Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Extra Club. Καλά, δεν πειράζει, μια άλλη φορά. Άντε, να σας αφήσουμε να γυρίσετε στη δουλειά σας. Ετοιμάζουμε πυρετοδός το αυριανό έξτρα και γι' αυτό μην το κουνήσετε από το Sky. Σας αφήνουμε στα μύρια όσα γράφουν τα καλά και τα κακά περιοδικά και εμείς αλλού τα διαβάσαμε. Ευθύνη δεν έχουμε. Bye! Φεύγει οριστικά από το Τσάο Αντένα η Ανίτα Ναθαναήλ. Τη θέση της θα πάρει η Άννα Μαρία. Οπότε και να φύγει η Άννα, θα μείνει η Μαρία. Η Ανίτα βέβαια ήδη συζητά τη μεταγραφή της στο Star Channel μέσω του μάνατζέρ της, Ρίζου Ψήλου. Πολλοί πάντως πιστεύουν πως από τον Αντένα έφυγε για ψήλου πίδημα. Η Μαριάννα Λάτση σκέφτεται ή να χαρίσει ένα τάνκερ στον Νίκο Κούρκουλο ή να βαφτίσει ένα τάνκερ με το όνομά του. Ο Νίκος Κούρκουλος προτιμά να του χαρίσει το τάνκερ και ας έχει το όνομα Βαγγέλης Γκουμούτσας. Μίση και αντιπάθειες στον κόσμο της τηλεόρασης. Συγκεκριμένα ο Χατζηνικολάου αντιπαθεί τον Παναγιωτόπουλο επειδή μπορεί και μιλάει σαν φυσιολογικός άνθρωπος, ενώ ο Παναγιωτόπουλος ζηλεύει τον Χατζηνικολάου γιατί το όνειρό του ήταν να γίνει και αυτός δημοσιογράφος. Η Ρίκα Βαγιάννη αντιπαθεί τον Νίκο Μαστοράκη, γιατί από τότε που ξανάρχισε το Αργά δεν την έβλεπε ψυχή. Μέχρι και γυμνή πόζαρε για να του πάρει θεατές. Δεν ξέρει ότι ο Μαστοράκης θα χάσει θεατές μόνο αν γδυθεί ο ίδιος. Ο Τέρενς Κουίκ ζηλεύει τη Λίζα του Κακάρου επειδή είναι ξανθιά. Ενώ τον Τέρενς Κουίκ δεν το χωνεύει κανείς. Ούτε και οι τρεις ομοτοφύλακες που έχει προσλάβει, μην τυχόν και του επιτεθεί 17 Νοέμβρη. Όπου δουν ύποπτο, κάνουν τα στραβά μάτια. Ο Λάκης Λαζόπουλος πιστεύει ότι μετά από αυτόν όχι Μίτσι Κώστας δεν υπάρχει, αλλά ούτε Γούντι Άλεν. Υπάρχει όμως ο Γούντι, ο τρυποκάριτος. Ο Βλάσης αντιπαθεί τη Βλασιάδου επειδή λέει του πήρε το όνομα και το έκανε επώνυμο. Αυτή είναι αντιπάθεια, μονοματεπώνυμο. Η Λιάνα Κανέλη αντιπαθεί την Έλενα Κατρίτσι επειδή είναι γυναίκα του Χατζηνικολάου, τον οποίο επίσης αντιπαθεί. Και ο Χατζηνικολάου δεν χωνεύει την Κανέλη. Αλλά μέχρι να μας πει για ποιο λόγο.